Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα με θέμα «Ο Ελληνισμός στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», που συνδιοργανώνουν το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρακαλείται ο κύριος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, να προσέλθει στο βήμα για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό και να κηρύξει την έναρξη των εργασιών της ημερίδας. Καλημέρα σας και από μικροφόνο. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας και μεγάλη τιμή, και το λέω με πλήρη επίγνωση που τη λέω, να φιλοξενούμε σήμερα τόσο διακεκριμένους επιστήμονες για να παρουσιάσουμε ένα θέμα που κατά την προσωπική μου γνώμη, ή τουλάχιστον για μένα, ήταν άγνωστο για πολλά χρόνια. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο υπαρχηγό του ΓΕΕΘΑ, τον αντιστράτηγο τον κύριο Φλόρο. Χαιρετίζω την παρουσία του δικού μας υπαρχηγού, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την Κυπριακή Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας, μαζί με την Επιτροπή. Τον κύριο Ραχμανίδη, ο οποίος είναι γνωστός από τα παλιά και τα μικρά του χρόνια. Ευχαριστούμε την αστυνομία που παρίσταται σε αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση. Και ιδιαίτερα ευχαριστώ τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρώτων Αξιωματικών Λάρνακας, παρότι ξέρω ότι τρέχει με κάτι άλλο που κάποιοι όχι και τόσο ευγενείς προκάλεσαν μια ζημιά σε ένα μνημείο στην περιοχή της Λάρνακας. Οπότε αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε τώρα για τα επόμενα. Και όλους τους άλλους φορείς που παρευρίσκονται εδώ. Θέλω προκαταρκτικά να ευχαριστήσω το Λύκειο και βεβαίως την τοπική αρχή της Αραντίπου για την διάθεση αυτού του καταπληκτικού χώρου και μας ανοίξατε την όρεξη και θα το ξαναζητήσουμε από ό,τι φαίνεται. Και να πάμε στην ουσία του θέματος. Και θα ξεκινήσουμε μια προσωπική εμπειρία, διότι Παγκόσμιος Πόλεμος και πρώτος, νομίζω ότι όποιος πει ότι τον ξέρει ή τον μελέτησε ή ότι τον είχε ακούσει σε κάποιο βιβλίο ιστορίας ή τον διδάχτηκε πουθενά, 99% λέει ξένα. Διότι ποτέ δεν διδάχτηκε. Εγώ χρειάστηκε να βρεθώ στην Ουάσιγκτον στην Αμερική και να μου πούνε ότι ξέρετε κάτι. Την 11η Νοεμβρίου πρέπει να καταθέσετε ένα στεφάνι. Σε ποιον? Στον τάφο του στρατηγού Πέρση. Ο οποίος ήταν ο στρατηγός των στρατηγών, των πέντε αστέρων κλπ. Και ήταν αυτός που ήταν ο διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τότε αναγκάστηκα να διαβάσω για το τι είναι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μελετώντας λοιπόν, και δεν θέλω να προκαταλάβω τους ομιλητές, κατέληξα στο δικό μου συμπέρασμα γιατί δεν μας τον διδάξανε και πολύ τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με μια απλή απάντηση, κυρία Πασχαλίδου, εγώ λέω ότι αυτό δεν μας έδωσε τίποτα. Απέναντίας, προκάλεσε διχασμό, προκάλεσε διαιρέσεις, προκάλεσε γεγονότα που ακολούθησαν, τα οποία οδήγησαν σε άλλες όχι και τόσο ευχάριστες καταστάσεις, με αποτέλεσμα σήμερα να το μελετάμε σαν ιστορικό γεγονός περισσότερο και δεν ξέρω, πέρα από τις μάχες κατά αυτές, όπως πριν από λίγες ημέρες γιορτάστηκε η μάχη του Σκρά, τα 100 χρόνια από τη μάχη του Σκρά, και αν επισκεφθεί κανείς τις περιοχές εκείνες όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά κανόνα στη Μακεδονία, κεντρική και λίγο δυτική Μακεδονία, εκεί θα δει το απαράμιλο, εν πάση περιπτώσει, φρόνημα των μαχητών. Και αν ανεβεί κανείς και στο 2524 του Καϊμακτσαλάν, στον προφήτη Ηλία, και δει και εκείνη τη μάχη που εκεί πέσανε και κορμιά ελληνικά και κορμιά σέρβικα, στον αγώνα αυτόν τον Πρώτο Παγκοσμίου Πολέμου, θα καταλάβει ίσως να κάναμε λάθος που δεν το μελετήσαμε νωρίτερα τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή την πραγματικότητα δεν μπορούμε να την απαρνηθούμε. Την πραγματικότητα τη γράφουν γεγονότα και τα γεγονότα τα υλοποιούν άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να δείχνουν τις ανάλογες αναγνώρισης και αν κάπου υπάρχουν και ευθύνες, να αποδοθούν και ευθύνες έστω και με τα θανάτια που λέγεται. Εμείς λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ να ακούσουμε τους ειδικούς από την πλευρά την επιστημονική να μας παρουσιάσουν αυτές τις πτυχές του άγνωστου για μένα πολέμου που ξεκίνησε από ένα τυχαίο περιστατικό όπως λένε στο Σεράγιμο και οδήγησε σε αυτή την καταστροφή αλλά και με τα ιδιαίτερα γεγονότα.
εκείνα τα ωραία να σταματάμε τα Χριστούγεννα και να παίζουμε ποδόσφαιρο, με εκείνες τις άλλες όμορφες καταστάσεις μεταξύ των μαχητών. Και από το 2014 γιορτάζουμε κάθε χρόνο και 100 χρόνια, γιατί κάθε χρόνο κάτι συνέβαινε. Κάτι συνέβαινε και κάτι συνέβαινε και προχωρούσαμε και φτάσαμε στο 18 και έχουμε μόνο λίγους μήνες ακόμα για να φτάσουμε στο 11 day of the 11 hour, the 11 day of the 11 month για να λήξει αυτός ο πόλεμος με τα εκατομμύρια τους νεκρούς. Δεν ξέρω εάν τελικά η επιστημονική προσέγγιση αποδείξει ότι ήταν ένας πόλεμος που χρειαζόταν ή αν τελικά ήταν ακόμα ατυχές γεγονός. Εγώ αφήνω αυτόν τον προβληματισμό και οι ειδικοί θα μας απαντήσουν. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε και εύχομαι να είναι καλή η επιλογή που κάναμε για να περάσουμε το πρωινό μας σήμερα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και παρακαλούμε τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Αντιστράτηγο κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, να προσέλθει στο βήμα για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, κύριε Αξιωματική, εκλεκτή προσκεκλημένη, καταρχήν θα ήθελα, ξεκινώντας, να μεταφέρω έναν χαιρετισμό του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του Ναυάρχου του κ. Αποστολάκη, και τις ευχές του για μια επιτυχή και παραγωγική ημερίδα, κάτι το οποίο είναι βέβαιο, αν δει κανείς τους ομιλητές και εισηγητές της σημερινής συνεδρίας, όλοι και όλες καταξιωμένοι επιστήμονες και επίμονοι ερευνητές με αξιοσύλλευτες περκαμινές και αξιόλογο έργο. Η σημερινή ημερίδα έρχεται να προσθεθεί και να αποτελέσει μέρος των πολυάριθμων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και στη Μεγαλόνησο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, επ' ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του πραγματικά μεγάλου πολέμου, όπως υποστηρίζει μια μεγάλη μερίδα ιστορικών, ο οποίος στην πραγματικότητα ολοκληρώθηκε ως παγκόσμιο γεγονός, μάλλον με τη λήξη αυτού που όλοι ονομάζουμε Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και αφού ο κόσμος ασταθώς και φαινομενικά ισορρόπησε για σχεδόν δύο δεκαετίες την γνωστή περίοδο του Μεσοπολέμου. Βεβαίως, όπως είναι γνωστό, ακολούθησε ο ψυχρός πόλεμος, με τη λήξη του οποίου, όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, δημιουργήθηκε ένα καινούριο διεθνές σύστημα, το οποίο εδώ και τρεις σχεδόν δεκαετίες επιχειρεί και ψάχνει να βρει το βηματισμό του και να ισορροπήσει με νέους δρόντες, νέες απειλές και νέες προκλήσεις, σαν αυτές που αντιλαμβανόμαστε σήμερα στην περιοχή μας. Αυτός ο μεγάλος πόλεμος λοιπόν που τυπικά έληξε το 1918, πριν όμως όπως προείπα δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξει κάποιος ότι οι προεκτάσεις του και οι επιπτώσεις του φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, αν αναλογιστούμε τα τεκτενόμενα στο εκείς και ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον του ελληνισμού γενικότερα Ελλάδος και Κύπρου. Για τη σημασία αυτού του πολέμου λοιπόν γενικότερα στην ιστορία της ανθρωπότητας, το ρόλο της Κύπρου κατά τη διάρκεια του, καθώς και για τις προεκτάσεις του μέχρι σήμερα, δεν θα αναφερθώ παραπάνω, αφού έκανε ήδη σχετική μια ο κύριος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και θα αναφερθούν βεβαίως εκτενέστερα και με επιστημονική επάρκεια υψηλωτάτου επίπεδου οι εκλεκτοί εισηγητές και διαλέκτες, τους οποίους ανυπομονούμε να ακούσουμε συνέχεια. Επιτρέψτε μου όμως στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι το ΓΕΘΑ ανταποκρίθηκε άμεσα και ασμένως στην σχετική πρόσκληση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς για την πραγματοποίηση της σημερινής ημερίδας και συνέδραμε στην οργάνωση και στην επιστημονική υποστήριξή της, διαθέτοντας την Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας, η οποία με τις διαρκείς, άοπλες και αποτελεσματικές προσπάθειες και δράσεις της και σε αγκαστή συνεργασία βεβαίως με τις διευθύνσεις ιστορίας των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις τέτοιων γεγονότων όπως το σημερινό. Η σχέση και η συνεργασία μεταξύ των δύο γενικών επιτελείων ήταν, είναι και θα είναι εξαιρετική σε όλους τους τομείς και τα αποτελέσματα αυτής της σχέσεως είναι ορατά μέσα από ένα σύνολο κοινών δράσεων, εκπαιδεύσεων και δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στη συνεργασία των διευθύνσεων και υπηρεσιών ιστορίας, θα ήταν παράληψή μου να μην αναφέρω ότι αύριο, έπειτα από 9 ολόκληρα χρόνια, θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Κύπρο η σύσκεψη των διευθύνσεων και υπηρεσιών ιστορίας του ΓΕΘΑ και του ΓΕΕΦ για το πρώτο εξάμεινο του 2018, του 2018, μια δράση την οποία επιθυμούμε να τη συνεχίσουμε, να την επεκτείνουμε και να την ευαθύνουμε. Κλείνοντας λοιπόν και παραδίδοντας τη σκυτάλη σε αυτούς που πραγματικά ήρθαμε να ακούσουμε σήμερα εδώ και έχοντας κατά νου τη βεβαιότητα ότι με το πέρας της σημερινής ημερίδας
όλοι μας θα είμαστε πλουσιότεροι σε γνώσεις πάνω σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον και μεγάλο θέμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την πολύ τιμητική παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχόμενος καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και παρακαλούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας, υποστράτηγο Γεώργιο Ραχμανίδη, να πάρει το λόγο για την έναρξη της πρώτης συνεδρίας με θέμα «Η Κυπριακή Συμμετοχή στις Χερσαίες Επιχειρήσεις και η Δράση της Ελληνικής Ναυτικής Αεροπορίας». Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, κύριε Υπαρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε σήμερα για την παρουσία σας εδώ και ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Η Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας εκφράζει την ικανοποίηση και τη συγκίνησή της για την πραγματοποίηση της σημερινής ημερίδας με θέμα ο ερετισμός του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, την οποία συνδιοργανώνουν το ΓΕΘΑ και το ΓΕΒΗ. Η ικανοποίηση απορρέει από το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις όπως η σημερινή βρίσκονται στον πυρήνα της αποστολής μας, ενώ η συγκίνηση από το γεγονός ότι ξαναβρισκόμαστε εδώ στη Μεγαρόνησο έπειτα από 9 ολόκληρα χρόνια, όπως προείπε και ο κ. Υπαρχηγός. Για τη συνεργασία μας με τη Διεύθυνση Ιστορίας της Εθνικής Φοράς και την Κυπριακή Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας ήδη έγινε σχετική μνήμα. Ευχαριστούμε τον Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φοράς για μια ακόμη φορά για την εξαιρετική προετοιμασία των δραστηριοτήτων μας εδώ, τη σημερινή μας επίσκεψη, καθώς και την άριστη προξενία. Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές για τη συμμετοχή της προσπάθειας που κατέβαλαν προκειμένου να παρουσιάσουν υψηλού επίπεδου ανακοινώσεις. Η σημερινή επιτυχιακή εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τις εκδήλωσεις 100 χρόνων από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια γενικευμένη σύραξη που γύρισε από τον Άγιο του 1914 ως τον Άγιο του 1918, η οποία, αν και εξεράγει το ευρωπαϊκό εδάφος, στη συνέχεια στην εξέλιξη του χρόνου επεκτάθηκε παγκόσμια. Την έναρξη της πρώτης συνεδρίας με θέμα «Η Κυπριακή Συμμετοχή στις Χερσαίες Επιχειρήσεις και η Δράση της Ελληνικής Ναυτικής Αεροπορίας» θα κάνει με την ανακοίνωσή του αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κ. Πέτρος Παπαδοδηδίου, ο οποίος θα αναφερθεί στους Κύπριους κοινωνικούς στο μακεδονικό μέτωπο 1916-1918. Ο κ. Πέτρος Παπαδοδηδίου είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έζησε τα πρώτα 14 χρόνια της ζωής του, μέχρι την τουρκική εισβολή του 1974 και την προσφυγιά, στην κατεχόμενη σήμερα λάτρεια της Επαρχίας Κερίνης. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Φιλοσοφικής Σχολής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο επικεντρώνουν στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και στην πολιτική ιστορία της Κύπρου, με έμφαση στην ιστορία του ενωτικού κινήματος και του κυπριακού εθελοντισμού. Βιβλία και δημοσιεύσεις από το συγγραφικό του έργο φαίνονται στην προβολή. Να το προβάλλουμε. Από τα ερευνητικά προγράμματα που εποπτεύει ήδη εκπεραίωσε, το σημαντικότερο ήταν η συνεποπτεία που προανατέθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων 2007-2011 της επιστημονικής ομάδας που ανέλαβε τη συγκέντρωση ειδικού για το φάκελο της Κύπρου 1967-1974. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο του προσοχή μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αρχηγέ του ΚΕΠ, κύριε Υπαρχηγέ του ΓΕΘΑ, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε πρώτα να εκφράσω την χαρά μου για την οργάνωση αυτού του συνεδρίου που εντάσσεται στις δραστηριότητες μιας ιδιαίτερη δραστήριας ομάδας αξιωματικών εδώ και χρόνια που προσπαθούν να στήσουν και εδώ μια όσο το δυνατόν ευπρεπή διεύθυνση ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Και είναι μέσα στα νερά μας και ημών που ασχολούμαστε με την Κυπριακή Συμμετοχή να δούμε επιτέλους και το Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας αλλά και άλλες ανάλογες δραστηριότητες. Λυπάμαι που σήμερα θα μιλήσω μόνο για τους Κύπριους ημιονυγούς του Βρετανικού στρατού. Υπήρχε μια άλλη ανακοίνωση μια συναδέλφου, η οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί τελικώς, και για τους Κύπριους που υπηρέτησαν στον ελληνικό στρατό, τόσο στην Εθνική Άμυνα όσο στον γενικότερο ελληνικό στρατό μετά το 1917. Όμως σε μια άλλη ευκαιρία, ίσως πρακτικά με το καλό εκδοθούν, μπορούμε να δημοσιεύσουμε και κάτι για αυτούς. Η Κύπρος, παρότι που δεν αποτέλεσε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε βέβαια και στον Δεύτερο, παρόσα λένε οι Βρετανοί στρατιωτικοί και το Υπουργείο Αμυντικών ότι χρειάζονται την Κύπρο για το στρατηγικό τη ρόλο και ούτω καθεξής, επηρεάστηκε άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα σε πολλά επίπεδα. Η ένταξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο στρατόπεδο των κεντρικών δυνάμεων
προκάλεσε την πολεμική αντιπαράθεση της με τη Μεγάλη Βρετανία και είχε ως αποτέλεσμα την καταγγελία από το Λονδίνο όλων των διμερών συνθηκών μεταξύ των δύο χωρών. Της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δηλαδή, που παρέδωσε, νίκιασε την Κύπρο στη Βρετανία το 1878 και της Μεγάλης Αττικιακής Αυτοκρατορίας. Η Κυπριακή Συνθήκη του 1878 ήταν μια από αυτές, με επακόλουθο την προσάρτηση της νήσου στη Βρετανική Αυτοκρατορία στις 5 Νοεμβρίου του 1914 για σκοπούς καλύτερης διακυβέρνησης και προστασίας της. Ακριβώς αυτό το κλίμα εντάσσεται και η περίφημη προσφορά της Κύπρου στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1915, η οποία δυστυχώς ήταν η πρώτη και η μοναδική φορά που πρόσφεραν την Κύπρο στην Ελλάδα, αλλά την απέρριψε η Ελλάδα, η κυβέρνηση τότε του Αλέξανδρου Ζαΐδη, καθώς είχε εμπλακεί το ζήτημα στον εθνικό ρηγασμό και στην παρέτηση του ελευθερίου Βενιζέλου. Δύο περίπου χρόνια αργότερα, στους πρώτους μήνες του 16, η διοίκηση των Βρετανικών δυνάμεων της Θεσσαλονίκης ζήτησε από την Υπουργείου Πολέμου τη συγκρότηση σώματος ημιονυγών, το οποίο θεωρήθηκε απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ισχυρών οχυρών του Γερμανοβουλγαρικού στρατού στις ορεινές περιοχές του Μακεδονικού μετώπου. Έτσι δημιουργήθηκε το ειδικό σώμα έμνηστων ημιονυγών, το Macedonian Nord Corps, το Μακεδονικό Μεταγωγικό Σώμα, όπως έγινε γνωστό στο νησί, με μέλη Κυπρίους στην πλειοψηφία της. Η στρατολόγηση παρέμεινε εθελοντική και γι' αυτό οι έμνηστοι ημιονυγοί καταγράφονται στην κυπρολογική βιβλιογραφία αλλά και στην κυπριακή δημόσια μνήμη ως εθελοντές. Η κατάταξη ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου του 1916 με περισσότερους από 1.000 στρατολογηθέντες κατά τον πρώτο μήνα και μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη 7.200 νοσηλεύτη. Η ημερήσια αμοιβή των ημιονυγών ήταν αρκετά ευκαιστική για τα δεδομένα της εποχής, 3 δραχμές περίπου, με αποτέλεσμα και το σύνολο των Κυπρίων ημιονυγών, μουλαράδων ή μουλάριδων, όπως το λέγαμε στο τοπικό ιδίωμα, να φτάσει σε εντυπωσιακούς αριθμούς. Παλαιότερες μελέτες αναφέρουν ότι μέχρι τις 26 Μαρτίου του 1919 στρατολογήθηκαν περίπου 16.000 άντρες, ενώ και πηγές της εποχής δίνουν παραπλήσια μεγέθη. Παρότι οι αριθμοί αυτοί δεν εκφράζουν ταυτόχρονη υπηρεσία, επρόκειτο για μια γιγαντιαία στρατολόγηση για τα πληθυσμιακά δεδομένα του νησιού, γύρω στο 10% του ανδρικού πληθυσμού όλων των ηλικιών, ο οποίος στην απογραφή του 1911 είχε καταμετρηθεί σε 140 περίπου χιλιάδες. Παράλληλα, συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του πολέμου η αγορά μουλαριών από την Κύπρο, που σχεδόν στην ολότητά τους εστάλησαν στη Μακεδονία. Τα κυπριακά μουλάρια, όπως και τα αντίστοιχα από την Ουγγαρία, ήταν τα πιο περιζήτητα για το Βρετανικό στρατό και το σημαντικό γαλλικό και είχαν φτάσει κατά χιλιάδες στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε εδώ, είπαμε, μιλάμε μόνο για το. Σήμερα ακούσατε μόνο για το Βρετανικό στρατό, τους Κυπρίους εθελοντές εκεί. Υπήρξε προσφορά, οι Κύπροι είχαν ζητήσει από το 1914 να σχηματιστεί ένα ειδικό σώμα να καταγραφεί στον ελληνικό στρατό. Όμως η Βρετανία, όπως ακριβώς έκανε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρότι σύμμαχος με την Ελλάδα, αρνήθηκε να βοηθήσει τους Κυπρίους να καταταχθούν στην Ελλάδα για λόγους, όπως αντιλαμβάνεστε, πολιτικούς που είχαν να κάνουν με το ενωτικό ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια παραδόθηκαν στην ιστορική έρευνα, κυρίως από τα Βρετανικά Εθνικά Αρχεία, ενώ ανάλογο υλικό υπάρχει και στο δικό μας το Κρατικό Αρχείο Κύπρου, νέα σημαντικά αρχιακά τεκμήρια για την κυπριακή συμμετοχή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με πιο σημαντικό αυτό που βλέπετε εδώ, το Μητρό, όπου καταγράφηκαν οι δικαιούχοι των αναμνηστικών μεταλλίων που απονεμήθηκαν στα μέλη του Μακεδονικού Μεταλλογικού Σώματος. Κάτι που έγινε στις αρχές του 1920. Παρότι δεν έχει καταρτιστεί ακόμη ο τελικός κατάλογος των Κυπρίων ημιονυγών του Βρετανικού στρατού στο Μακεδονικό μέτωπο, οι πληροφορίες που εξάγονται από το συγκεκριμένο Μητρό, ένα χειρόγραφο κατάλογο σε 8 τεύχη, είναι υπερπολίθυμες, καθώς έστω και με αρκετές ελλείψεις ή δυσκολίες, υπάρχει στη διάθεσή μας το μεγαλύτερο τμήμα του συνόλου των Κυπρίων ημιονυγών που υπηρέτησαν στον Βρετανικό στρατό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα άλλο που μάθαμε από το Μητρό είναι ότι ένα 5-8% των ημιονυγών ήταν Μακεδόνες, ήταν κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, οι οποίοι όταν ιδρύεται το σώμα
λόγω της, ήταν Έλληνες, ήταν ελληνόφωνοι και ανέλαβαν και αυτή η υπηρεσία, κατατάχθηκαν σε αυτό το σώμα και υπάρχουν τα πλήρη ονόματα και στοιχεία τους. Ως προς το συνολικό αριθμό των εθελοντών, ο αριθμός των 16.000 που είχε επικρατήσει μέχρι πρώτη στην βιβλιογραφία αποδεικνύεται υπερβολικός προς το παρόν. Οι πρόσφατοι υπολογισμοί που στηρίζονται στα νεότερα αυτά αρχιακά τεκμήρια περιορίζουν τους ημιονικούς σε 12.000 περίπου. Επίσης, έναν πολύ υψηλό αριθμό ως προς τα δημογραφικά δεδομένα του νησιού μας. Παράλληλα, αρκετοί ημιονικοί ξαναγράφτηκαν στο σώμα για δεύτερη θητεία με διαφορετικό στρατιωτικό αριθμό, ενώ εντοπίζονται και λάθη ή διπλοεγγραφές, καθώς και στρατιωτικοί αριθμοί που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Το ζήτημα όμως παραμένει ανοιχτό μέχρι τον καταρτισμό του οριστικού καταλόγου, κάτι που έχει γίνει πριν μερικά χρόνια για τους αντίστοιχους εθελοντές στον Βρετανικό και στον Ελληνικό στρατό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για την επιτυχία της μαζικής στρατολόγησης, οι Βρετανοί, εκτός από την υψηλή μισθοδοσία, 90 δραχμές μηνιαίως, περίπου 4 λίρες και 12-15 σελήνια, χρησιμοποίησαν άριστα και την προπαγάνδα. Ήταν ένας από τους πρώτους βιομηχανικούς πολέμους, μετά τους δικηφόρους βαλκανικούς πολέμους του 12-13. Όπως μαρτυρούν και δύο προκηρύξεις που θα δούμε, της τοπικής κυβέρνησης, όπου εκτός από τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα της κατάταξης, όπου παρουσιάζεται περίπου σαν μια μικρή εκδρομή, σαν μια κρουαζιέρα, όπως θα λέγαμε σήμερα στο νησί μας, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι περιλαμβάνουν και υπενιχτικές φράσεις που παραπέμπουν στην παραδοσιακή ρητορική του Κυπριακού Ενωτικού Κινήματος. Δηλαδή, εδώ οι Βρετανοί για πρώτη φορά το κάνουν και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξέρουν τι θέλουν οι Έλληνες του νησιού, την Ένωση με την Ελλάδα. Οπότε χρησιμοποιούν αυτή την κατάταξη. Χρησιμοποιώντα και δύο σου φράσει. Αυτή είναι μια πολύτιμη αφίσα. Την έψαχνα χρόνια. Ήταν δημοσιευμένη σε περιοδικό του 1952, σε κακή κατάσταση. Ευτυχώς βρέθηκε στο Ιστορικό Αρχείο στο Δήμο Λεμεσού. Είναι εκπληκτική και είναι και επίκαιρη για το θέμα της Μακεδονίας που συζητείται ακόμη και σήμερα. Είναι επίσημη έκδοση, ζήτω βασιλεύς, είναι βρετανικό έγγραφο. Τέτοιες αφήσεις πελώριες είχαν γεμίσει τα χωριά μας και λένε ιδού η ευκαιρία, βλέπετε είναι στο πάνω, είναι λίγο κακή ορθογραφία, διόλα τα ανδρεία παλικάρια της Κύπρου, όπως βοηθήσωση να ελευθερώσουν τους Μακεδόνας αδερφούς των από τα θηριωδίας των προαιωνίων αυτών εχθρών και να βοηθήσουν συνάμα εις τον μεγάλο και ευγενή αγώνα υπέρ της ελευθερίας όλων των λαών, κατατασσόμενα τα τέκνα τα παλικάρια ως ημιονιλάτε, παρέθεσης μουλαράδες, εις των μακεδονικών μεταβολικών σώμα. Καλή τροφή, εσόρουχα, εξάπηλης και στολή, μπορεί να μας φαίνεται αστείο, αλλά το να δώσω σε ένα πάχτοκο Κύπριο αγρότη ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο, ήταν αρκετά μεροκάματα και ήταν ένα μεγάλο τέλεια. Διάρκεια κατατάξεως εν έτος από τη ημέρα της αναχωρήσεως της Κύπρου, εισιτήριο επιστροφή της Κύπρων δωρεάν μετά τη λήξη του συμβολέου. Είναι εκπληκτικό ότι το 1915 οι Βρετανοί ξέρουν ποιοι είναι οι αδερφοί των Ελλήνων της Κύπρου, είναι οι Μακεδόνες, και ξέρουν και ποιοι είναι οι προαιώνιοι εχθροί. Προφανώς δεν λένε εδώ, ξέρετε, είστε Έλληνες, θα σας αποδώσουμε στην Κύπρο, όπως ήρθαν οι αφελείς προγονείς μας που ηγούνταν τότε του πολιτικού αγώνα. Όμως είναι μια ένδειξη της προπαγάνδας όταν είχαν ανάγκη συμμάχους οι Βρετανοί στο νησί μας. Σε μια άλλη προκήρυξη, εδώ υπάρχουν τα τουριστικά κίνητρα. Είναι ειδηλιακό περίπου το περιβάλλον. Βλέπετε όλοι οι υγιείς άνδρες των ηλικιών 18 με 35, όλοι θέλονται να κερδίσουν πρώτα μεγάλους μισθούς, να διαβάσουν τα εξής: φαγητά, ρούχα και επιπλέον 90 δραχμές τον μήνα. Είναι εκπληκτική η φράση «εάν θέλετε να ειδείτε τον κόσμο», με τον κυπριακό εθελοντισμό ασχολούμαι πάνω από 30-35 χρόνια, με τη συμμετοχή στους ελληνικούς πολέμους, στον Μακεδονικό αγώνα, στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Υπάρχουν τα πατριωτικά κίνητρα, όμως η ψυχή του καθενός από τις χιλιάδες των εθελοντών ήξερε τι ήταν τελικά αυτό που τον έσπρωχνε να πάει να πολεμήσει. Το να ειδείτε τον κόσμο, φανταστείτε ότι κάποιες εκ των χιλιάδων ημιονιγών δεν είχαν δει καν τη θάλασσα. Ήταν μια πρόκληση για να μπουν στο πλοίο, πέρα βέβαια από το μεγάλο κίνητρο που ήταν να πολεμήσουν την Ελλάδα για την ελευθερία των
υποδούλων Ελλήνων. Οι Βρετανοί, βλέπετε, δίνουν έμφαση εδώ στα οικονομικά κίνητρα. Και επιπλέον κάτω λέει ότι δεν θα διατρέξετε κανέναν κίνδυνο, ότι η υπηρεσία δεν είναι πολεμική και ότι θα έχω τη δυνατότητα να ένα μέρος του μισθού, περίπου το 50%, να το στέλνουν στις οικογένειές τους. Επίσης πολύ σημαντικό κίνητρο. Όπως φαίνεται από την παραπάνω προκήρυξη, η προπαγάνδα υπέρ της στρατολόγησης έδινε έμφαση στα οικονομικά πλεονεκτήματα της κατάταξης. Η μισθοδοσία που προσφερόταν ήταν εξωπραγματικά υψηλή για τα δεδομένα της εποχής στην Κύπρο και μάλιστα, όπως είπα, με τη δυνατότητα να αποδίδεται κατευθείαν στην οικογένεια εντεθελοντή το μεγαλύτερο μέρος της. Σε μια περίοδο που είχε αυξηθεί ανησυχητικά το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Αυστραλία και την Αμερική, αλλά και τη Γαλλία. Επιπλέον, η κατάταξη παρουσιαζόταν ως εντελώς ακίνδυνη, κάτι που θα διαψευδόταν σε πολλές περιπτώσεις στο μακεδονικό μέτωπο, όταν οι μειονικοί κλήθηκαν στην πρώτη γραμμή για να μεταφέρουν εφόδια, νερό, πολεμικά υλικά ή τραυματίες στα μετόπιστε, ενώ έπρεπε ταυτόχρονα να φροντίζουν και να καθησυχάζουν τα ζώα τους από τους εφιαλτικούς για αυτά ήχους των πυροβόλων. Ως προς την ταξιδιωτική εμπειρία, όπως είπαμε, ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό δέλεα και κίνητρο. Η κυβερνητική προπαγάνδα τελικώς αποδείχθηκε παραπλανητική και για αρκετούς Κύπριους ζημιονικούς το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη έκρυβε τις άρεστες ή οδυνηρές εμπειρίες. Οι εθελοντές κατά τη στρατολόγησή τους υπέγραφαν συμβόλαια διάρκεια συνήθως ενός έτους. Στους όρους του συμβολέου, τα λεγόμενα ψηλά γράμματα, περιλαμβάνονταν και ορισμένες πολύ αυστηρές διατάξεις που κατά κανόνα ήταν αδύνατο να αντιληφθούν οι εντελώς αναλφάβητοι κατά το πλείστον οι μειονεκτικοί. Ο συμβαλόμενος, για παράδειγμα, υπέγραφε ότι θα υπάκουε σε οποιανδήποτε διαταγή των ανωτέρων του Άγγλων στρατιωτικών ή Ιθαγενών αρχιεργατών, εκτός από το να φέρει όπλο. Μαζί με τη στολή που ήταν υποχρεωμένο να φέρει πάντοτε και ειδικό περιβράχιο. Και για τη μισθοδοσία οριζόταν ημερολίσθιο 3 δραχμές, όπως είπαμε, για τον ημιονικό, 4 για τον βοηθό επιστάτη, κάτι σαν την πυρίτη, και 5 δραχμές για τον επιστάτη αρχιεργάτη, δηλαδή 6 λίρες περίπου μηνιαίως. Υψηλότερο μισθό, 6 ή και 9 λίρες το μήνα, λάβαναν και όσοι Κύπροι περίπου 100 εργοδοτήθηκαν ως διερμηνείς για το στρατό της Θεσσαλονίκης, ως γνώστες της αγγλικής και βέβαια της ελληνικής μητρικής τους γλώσσας. Το Βρετανικό στρατηγείο θυμίζω στην Θεσσαλονίκη, από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, είχε μεταφερθεί στην Άσυρο, εκεί που και σήμερα υπάρχουν μεγάλες στρατηγικές μονάδες. Στα ψηλά γράμματα που παραπέφθηκαμε και πριν, των διαφόρων τύπων του συμβολέου, αναφερόταν ότι η Βρετανική κυβέρνηση θα τηρούσε τους όρους του, ενόσο ούτε είναι εφαρμόσιμη. Η αφησιμία του συγκεκριμένου όρου αποδείχθηκε οδυνηρή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, όταν ορισμένοι Κύπροι ημιονικοί, μετά τη λήξη του 12 μήνου συμβολέου τους, ζήτησαν την επάνωδό τους στο νησί. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί έλεγε το συμβόλαιο, έμεναν στη Θεσσαλονίκη και κατατάσσονταν αμυστοί στον ελληνικό στρατό τότε της Εθνικής Άμυνας του Βενιζέλου. Για τους Βρετανούς στρατιωτικούς στη Μακεδονία, για τους οποίους ήταν ζωτικής σημασίας η παρουσία τόσο των τετράποδων μεταγωγικών, όσο και των ημιονικών, το αίτημα ενός Κυπρίου, ο οποίος εμφανίζεται το πρωί στην αναφορά και λέει του Λοχαγού και Βλέτζου, ξέρεις, έριξε το συμβόλαιό μου, γράφει εδώ ότι πρέπει να με στείλει στην πατρίδα μου. Το αίτημα ακουγόταν περίπου σαν αντασία γερό πολέμου. Ορισμένοι ημιονικοί κρατήθηκαν υπό περιορισμό στο στρατόπεδο τους όταν το ζήτησαν αυτό, ενώ στην πιο ακραία περίπτωση, ο Γιώργος Χατζηφιλίππου από τον ορεινό Καλοπαναγιώτη της επαρχίας Λευκωσίας, στις αρχές Δεκεμβρίου του 2017, 2 εβδομάδες μετά τον τερματισμό του συμβολέου του, που είχε λήξει στις 20 του Νοέμβρη του 2017, πυροβολήθηκε από Βρετανούς στρατιωτικούς και λίγες μέρες αργότερα απεβίωσε από τα τραύματά του, διότι αρνήθη την εργασία του. Ήταν μια μόνο από τις δυσεπίλητες πτυχές ενός ευρύτερου πολύπλοκου ζητήματος, που θα απασχολούσε για πολλά χρόνια τις αποικιακές αρχές. Οι Κύπροι, έμνηστοι ημιονικοί του 16 με 20, έστω με την ιδιότητα του συμβασιούχου στρατιωτικού εργάτη, θεωρούνταν μέλη των αυτοκρατορικών δυνάμεων και επομένως είχαν
τα στοιχειώδης του δικαιώματα, πρόνοια, σύνταξης, απονομής τιμών για τους όσους είχαν χάσει τα πόδια τους, γιατί και εκεί υπήρχαν κρυοπαγήματα, υπήρχε έτοιμα συνεχώς για να πάρουν τεχνητά πόδια, τεχνητές κνήμες. Όλα αυτά ταλαιπωρούσαν τους Βρετανούς, οι οποίοι δεν είχαν για τις επόμενες δεκαετίες κάποια απάντηση. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους του συμβολέου, ο ημιονυγός αποδεχόταν να αφαιρείται από το ημερομίσθιο του οποιοδήποτε ποσό ως πρόστιμο, ενώ σε περίπτωση αταξίας ήταν πιθανή ακόμη και η αποκομπή του από την υπηρεσία. Για τους επιστάτες, ανάλογα παραπτώματα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβιβασμό τους. Ο ημιονυγός υπέγραφε και τον απάνθρωπο όρο ότι εν περιπτώσει ασθενείας ουδεμίαν θα δικαιούμε πληρωμή, όπως και τον ακόμη επαχθέστερο, ότι η Βρετανική κυβέρνηση ουδεμίαν θα καταβάλει αμοιβή εν περιπτώσει θανάτου, τραυμάτων ή ανικανότητος, επισυμβάντως διακούσεις της παραυτή υπηρεσία μου. Μετά τη λήξη του συμβολέου, η επάνωδος στην πατρίδα θα γινόταν δηλαδή με έξοδα της Βρετανικής κυβέρνησης, όμως μόλις επέτρεπαν οι περιστάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι η συγκοινωνία η θαλάσσια Θεσσαλονίκη της Λάρνακα του Μεσού δεν υπήρχε ποτέ απευθεία συγκοινωνία. Ήταν μέσω Πειραιά, ο Πειραιάς ήταν αποκλεισμένος από τους συμμάχους, έπρεπε να υπάρξει ειδικό πλοίο για την Κύπρο. Επιπλέον, ο τελευταίος αυτός όρος, λαμβανομένων υπόψη των συνθήκων υγιεινής που επικρατούσαν στις δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα που διαδιούσαν γύρω από τη Θεσσαλονίκη κατά το 16 με 18, αποδείχθηκε εφιαλτικός για αρκετούς ημιονυγούς σε συνδυασμό με την πολεμική κατάσταση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1917 απολύθηκαν 400 Κύπροι ημιονυγοί για λόγους υγείας, με κυριότερες αιτίες τη μαλάρια, τη φυματίωση και τα αφροδίσια νοσήματα, τα οποία χτυπούσαν αδιακρίτως όλη την Βάβελ των στρατευμάτων. Το σύνολο των Κυπρίων Μουλάριδων συνέδεσε τη θητεία του με τη Θεσσαλονίκη, παρότι αρκετοί από αυτούς υπηρέτησαν και μετά το τέλος του πολέμου, μέχρι και το 1920. Από την Αμόχωστο μεταφέρονταν ατομοπλοϊκό στη Θεσσαλονίκη, όπου το κέντρο της βασικής ολιγοήμερης εκπαίδευσης για τους ημιονυγούς του Βρετανικού στρατού, Ινδούς, Κυπρίους και αυτόχθονες Έλληνες Μακεδόνες, ήταν στο στρατόπεδο στη σημερινή οδό Λαγκαδά, είναι το γνωστό στρατόπεδο που ήταν και στρατόπεδο συγκέντρωση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι στη Λεπέτρο Ρόουτ, όπως τη λένε οι Εγγλέζοι, είναι το γνωστό στρατόπεδο για τους Θεσσαλονικείς του Παύλου Νελά. Οι πλήστοι υπηρέτησαν ως ημιονυγοί, όμως αρκετοί τοποθετήθηκαν ως μεταφορείς σε νοσοκομιακές μονάδες και τμήματα ασθενοφόρων. Η εξέλιξη και οι ανάγκες του μακεδονικού μετόπου έφεραν τους Κύπριους ημιονυγούς στην Δοϊράνη και σε άλλες περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, στις Σέρες, στη Ροδόπη, στη Σερβία, στην κοιλάδα του Στριμώνα και πιο βόρεια και ανατολικά, στη Βάρνα, στο Πλέβεν και στο Ρουστούκ, αλλά και στην Καλλίπολη. Οι πιο τυχεροί από αυτούς εισήλθαν νικητές στη Σόφια ή ακόμη πιο τυχεροί στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου, μερικές εκατοντάδες Κυπρίων ημιονυγών πέρασαν τα στενά του Βοσπόρου, ακολουθώντας τις Βρετανικές δυνάμεις στον Ανατολικό Εύξηνο Πόντο, στην Υπερκαυκασία, δηλαδή στην Γεωργία, το 1918-20, και στη συμμαχική επέμβαση εναντίον των Μπολσεβίκων και της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία. Αναφέρθηκε ήδη ότι οι ημιονυγοί είχαν δικαίωμα βάσει του συμβολέου τους να μην φέρουν όπλα και να αρνηθούν να πολεμήσουν, όμως δεν υστέρησαν σε θυσίες αίματος. Όπως διαπίστωσαν με προσωπικές μου επισκέψεις σε 7 σημαντικά στρατιωτικά κινητήρια της Μακεδονίας, στη Βοητάνη, στη Θεσσαλονίκη, στο Καλόκαστρο, στην Χριστόνη, στο Λαγανά και το Πολύκαστρο. Εντοπίζονται οι τάφοι 38 Κυπρίων που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τον Βρετανικό στρατό το 1916-20, χωρίς αυτός ο αριθμός να είναι και ο τελικός. Το σύνολο των Κυπρίων μεσόντων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι μεγαλύτερο, καθώς εκτός από τις απώλειες του σώματος ημιονυγών στο Μακεδονικό μέτωπο, το αίμα των ανδρών της Μεγαλονήσου χύθηκε και σε άλλα πολεμικά μέτωπα και χώρες. Ήταν το τυχερό μας που ήμασταν αποικία, τόσο στο Πρώτο όσο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Κύπροι που σκοτώθηκαν εκτείνονται σε πολύ, πολύ περισσότερες χώρες. Εδώ έχουμε νεκρού στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γεωργία, την Παλαιστίνη και την Τουρκία και βέβαια κάτω και από σημαίες άλλων κρατών όπως της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας βεβαίως και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτός από τους παραπάνω έχουμε και άλλους νεκρούς που απεβίωσαν στη Μακεδονία χωρίς όμως να γνωρίζουμε την αιτία.
Αυτή ήταν τις περισσότερες φορές κάποια ασθένεια. Μπορεί να λείπουν και τα θύματα δολοφονίας. Ακόμη και η εκτέλεση για άνοιξη υπηρεσίας, όπως είπαμε πριν, στην περίπτωση του Χατζηφιλίππου. Άλλοι πέθαναν από ατυχήματα ή εντελώς άλοξαν από λακτισμούς των ζώων. Στη στρατολόγηση του 16 με 18 ανταποκρίθηκαν και πολλοί Τούρκοι της Κύπρου. Το ποσοστό τους υπολογίζεται γύρω στο 8 με 11%. Χωρίς να λάβουν υπόψη ότι υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να βρεθούν αντιμέτωποι με τους ομοεθνείς τους στο στρατό του Σουλτάνου ή έχοντας διαβεβαιώσεις ότι δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, παρά τις προσπάθειες της πολιτικής τους ηγεσίας να αποτραπεί η κατάταξή τους. Ήταν ένα γεγονός που δείχνει από τη μια την έλλειψη έντονου εθνικού αισθήματος ανάμεσα στη μάζα των Τουρκοκυπρίων και από την άλλη την απογοήτευση που επήρχε στον μουσουλμανικό χρησμό της Κύπρου από τις εδαφικές απώλειες της Αυτοκρατορίας στη δεκαετία του 1910, αλλά και από την προσάρτηση του νησιού στη Βρετανία το 1914. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από βιβλία Τούρκων συναδέλφων, τουρκοκυπρίων συναδέλφων, όπου αναφέρουν ότι κατατάχθηκαν στον Οθωμανικό στρατό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 3 ή 4 το πολύ Τουρκοκύπριοι, μπορεί να είναι βέβαιο αν αυτοί έφυγαν από το νησί μας ειδικά ή αν ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη στην Μικρασία. Η παρούσα ανακοίνωση δεν είχε σκοπό να παρουσιάσει την ολοκληρωμένη εικόνα της Κυπριακής συμβολής στο Μακεδονικό μέτωπο στα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου. Το Μακεδονικό Μεταγωγικό Σώμα έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες Κυπρίους, Έλληνες στην πλειοψηφία τους αλλά και μερικές εκατοντάδες Τούρκους, να βρεθούν στη Μακεδονία. Με κίνητρο κυρίως το υψηλό ημερομίσθιο που προσφερόταν στους σημειονικούς του Βρετανικού στρατού, αλλά ακόμα και για να γνωρίζουν τον κόσμο ή για να αγωνιστούν υπέρ των Μακεδόνων αδερφόντων, όπως διαλαλούσαν οι προπαγανδιστικές αφήσεις των Αττικιακών αρχών. Παράλληλα, ένας μικρότερος αριθμός εθελοντών από την Κύπρο στελέχωσαν τις τάξεις του στρατού της Εθνικής Άμυνας και αργότερα του Ελληνικού στρατού και πολέμησαν στη Μακεδονία. Άντρες και από τους δύο στρατούς άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Μακεδονία κατά το 16 με 18, όπως και στους προηγηθέντες Βαλκανικούς πολέμους και τον επακόλουθο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και τον Ελληνικό Εμφύλιο, καθιστώντας τη Μακεδονία τον γεωγραφικό χώρο στον οποίο σκοτώθηκαν οι περισσότεροι Κύπριοι στρατιώτες εκτός Κύπρου κατά τον 20ο αιώνα. Είναι και αυτός ένας θεσμός αίματος που είναι εμφανής. Κλείσουμε κάποιες φωτογραφίες. Αυτό είναι μια κλασική φωτογραφία που αρχίζει αρκετά στην Κύπρο. Βλέπετε, είναι στημένη φωτογραφία. Ο υπεύθυνος φωτογράφος έχει συμπεριφέρει στη Θεσσαλονίκη 1919, αλλάζει κάθε χρόνο η χρονολογία. Είναι τρεις Κύπροι, η μία ολυγία από το άρσος του Λεμεσού. Εδώ είναι το καρασούλι, όπως το λέγαμε τότε, και οι Βρετανοί. Είναι στην είσοδο της καρδιάς της Κεντρικής Μακεδονίας, στο Δήμο Παιωνία, το Πολύκαστρο, όπως μπαίνει κανείς στο δεξιά. Εδώ υπάρχουν χαμένοι 8 Κύπριοι οδηγοί. Το επισκέφτηκα πριν μερικές μέρες, καθώς όπως είπε ο αρχηγός, είχαμε 100 χρόνια από τη μάχη του Στρά. Εδώ είναι μια οικογένεια Κυπρίων από τα Σπίλια, με τον πρόξενό μας, έναν ιερέα. Είμαστε στη Μίκρα. Ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Είχαμε βρει το μνήμα του Κυπρίου, του Ιερίδη από τα Σπίλια, ήταν πόθος της οικογένειας και κάναμε εδώ το πρώτο μνημόσυνο μετά από 96-97 χρόνια της οικογένειας Διολάρη. Ο κύριος Διολάρης εργάζεται ακόμα στο Υπουργείο Άμυνας. Εδώ είναι η φροντίδα που έχουν οι Βρετανοί για τους νεκρούς τους, είναι κάτι που ζηλεύω ως Έλληνας. Είναι ένα μνημείο στην Κριστόνη. Το όνομα είναι κακογραμμένο, είναι Θεμιστοκλείο, τον γράψαν λάθος, αλλά το επισκέπτονται εκεί που ρίχνει πληρωμένοι από την Αυτοκρατορία. Υπάρχει ακόμα η Αυτοκρατορία, δεν μας αρέσει και όχι. Το καθαρίζουν, αλλάζουν τις πλάκες όταν τις πάει ο ήλιος ή η βραδιοχική υγρασία. Γι' αυτό γίνεται με όλα τα στρατιωτικά κινητήρια. Είναι κάτι που μακάρι να το μοιάσουν. Και εδώ είναι κάτι που επίσης είμαι περήφανος, είπαμε πριν. Λίγες μέρες, ήταν 100 χρόνια, είναι μια μέρα πριν από τη μετάβαση του Πρόεδρου της Εθνικής Δημοκρατίας. Όταν ήταν πρώτο πάει στο ΣΚΡΑ, διαπίστωσα με θλίψη ότι δεν υπήρχαν τα ονόματα των δικών μας, των Ελλήνων Κυπρίων του Ελληνικού Στρατού. Ήμουν τυχερός καθώς ο Δήμαρχος αποδείχθηκε πολύ πολύ γρήγορος και έπιασε το μήνυμα. Και μέσα σε δύο εβδομάδες έβαλε αυτή την πλάκα. Είναι 5 Κύπροι του Ελληνικού Στρατού, ο ένας είναι
πρώτος είναι από τον Καραβά, ο δεύτερος είναι συγχωριανόν από τη Λάπηθο, ο τρίτος είναι από το Άσος, ο τέταρτος από τα Λιμιά και ο τέταρτος από το πέμπτος, ο τελευταίος από τη Ζόρια. Σήμερα όποιος θα πάει στο Σκρά, ένα ανέμορφο μέρος, λίγο απομονωμένο, αλλά πιο ωραία μέρη της Μακεδονίας μας, θα δει ανάμεσα στους κριτικούς, τους ντόπιους και τους λιτυλινιούς που είναι πλάτες τα ονόματά τους και αυτούς τους συμπατριώτες μας είναι κάτι που τους το οφείλαμε. Και εδώ μια επίσης πολύ συγκλονιστική για μένα φωτογραφία, η πρώτη που έχουμε, η μόνη που έχουμε έναν Κύπριο μουλάρι εν δράση. Είναι, ο φωτογράφος είναι πίσω, είναι κάπου στη Μακεδονία. Βλέπετε ποδίνες, οι πότες του, παντελόνι μαζεμένο στα πότες, και είναι νεροφόρος, έχει δύο κυβότια, δύο μεγάλες πενεπιέδες νερό και το μουλάρι σε αυτό το ιδιαίτερα επικίνδυνο στενό μονοπάτι κάτω στη Μακεδονία είναι φωτογραφία που υπάρχει στο Ιμπήριο Αγκολού Μουσείων στο Λονδίνο και ήταν βέβαια και η φωτογραφία του εξοπλίου ενός σχετικού μουσείου που κυκλοφόρησε πριν μερικές εβδομάδες. Ακριβώς για 18 χρόνια που ήταν και ο αρχηγός. Ευχαριστώ πολύ.